Γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, Καρέτσος εδώ, σε ένα βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό, το οποίο έχει το συγκεκριμένο βίντεο τρεις άξονες. Δύο λογάκια για το λόγο που έλειψα την προηγούμενη εβδομάδα, άξονας 1. Άξονας 2, η παρουσίαση αυτού εδώ, Devolo Magic 2, καινούργια τεχνολογία από την Devolo, όσον αφορά την σύνδεση, τη δικτύωση του σπιτιού μέσω των πριζών του ρεύματος. Και τρία, διαγωνισμός αυτού εδώ του kit, Devolo Magic 2 kit, το multi-room kit, το γράφει εδώ, multi-room kit, όπως μπορείς να δεις, το οποίο έχει πάνω από 300 ευρώ. Εντάξει, διαγωνισμός στο τέλος. Τώρα στην αρχή. Γιατί έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα, το είχα πει και πιο πριν, θα υπήρχαν κάποιες, μάλλον δεν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα είχαμε βίντεο. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί έγινε μπαμπάς! Ναι. Το Greek Μουστάκι, ο Big Μίτσος, ο Δημήτρης Καρέτσος, όπως θέλετε πείτε το, έγινε μπαμπάς σε μια υγιέστατη, μιας υγιέστατης κοράκλας. Και πριν εβδομάδα ήταν λιγάκι εβδομάδα προσαρμογής που λέγαμε και στο στρατό, στο σπίτι με την μικρούλα, η οποία είναι μια χαρά, μεγαλώνει, τρώει όλο το φαΐ και μου έχει πάρει τα μυαλά και πιστεύω ότι θα γίνει αύριο μεθαύριο gamer, σαν και εμένα. Ελπίζω μόνο να μην κάνει μουστάκι. Λοιπόν, άμα θέλετε τις ευχές σας από κάτω, πολύ ευχαρίστως, να τις μεταφέρω. Αυτά όσον αφορά στο κομμάτι που τις έλειψες μόνο εβδομάδα. Από αυτή την εβδομάδα λογικά όλα θα πάνε όπως έχει, Παρασκευή NBA και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε. Έχουμε και κάποια καινούργια παιχνίδια να δούμε εδώ πέρα στο κανάλι, στο Eternity. Πηγαίνουμε τώρα στο κομμάτι νούμερο 2. Το κομμάτι νούμερο 2 είναι η παρουσίαση των καινούριων Devolo Magic, Devolo Magic 2. Devolo λοιπόν έβγαλε μια καινούργια τεχνολογία, έβγαλε μια καινούργια σειρά προϊόντων, Devolo Magic 1 και Devolo Magic 2. Η σειρά Magic ουσιαστικά είναι η επόμενη γενιά των D-LAN που είχε όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά στην δικτύωση του σπιτιού μέσω μέσω του ρεύματος. Πολλοί από εσάς μπορεί να μην ξέρετε, κάποιοι σας μπορείτε να ξέρετε, εγώ το χρησιμοποιώ αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ουσιαστικά πας και παίρνεις, κάτσε περίμενε, να φέρω τα παλιά να σας δείξω. Έφερα τα παλιά, λοιπόν, αυτό είναι το D-LAN 1200+, το γράφει και από πίσω, εδώ, D-LAN 1200+, Wi-Fi, και αυτό είναι το D-LAN 1200+, σκέτο. Εδώ σκέτο. Τι κάνανε αυτές τις συσκευές λοιπόν? Έπαιρνες τη μία, αυτήν εδώ πέρα ας πούμε, πήγαινες και την έβαζες στην πρίζα, γιατί έχει εδώ πέρα βίσμα πρίζα, έμπαινες στην πρίζα, δίπλα στο router σου, εκεί πέρα που είναι το ίντερνετ, και σου βγάζει και σούκο πρίζα έξω, για να ξαναβάλεις εκεί πέρα όλες τις συσκευές. Αλλά πρέπει να το βάλεις κατευθείαν στην πρίζα, όχι σε πολύ πλούσιο γιατί χάνεις ταχύτητα. Με το LAN που έχει από κάτω εδώ, συνδέει στο router σου. Εντάξει. Έχεις το router στη μέση του σπιτιού και θες να πιάνεις, ξέρω εγώ, σε ένα δωμάτιο που είναι μακριά και το WiFi δεν πιάνει και δεν έχεις δικτύωση στο σπίτι. Τι πας και κάνεις? Πας και παίρνεις τη δεύτερη συσκευή, αυτή είναι εδώ πέρα ας πούμε, ή μπορεί να είναι μια τέτοια χωρίς να έχει WiFi, δεύτερη ίδια, έτσι, δεν έχει σημασία. Να βάλεις αυτήν εδώ πέρα στην πρίζα που είναι δίπλα στον υπολογιστή σου, δίπλα στο PlayStation, δίπλα στην τηλεόραση που είναι μακριά από το router και δεν πιάνει καλά εκεί πέρα το ίντερνετ. Το βάζεις εκεί πέρα και ουσιαστικά αυτές οι δύο συσκευές, αυτή παίρνει το ίντερνετ από το router σου που το συνδέσαμε από κάτω και τη μεταφέρει μέσω του ρεύματος στο σπίτι, δηλαδή της καλωδίωσης του σπιτιού στο σπίτι, σε αυτήν εδώ. Αυτή εδώ από κάτω έχει δύο θύρες LAN, σε οποίες μπορεί να συνδέσει οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να είναι τηλεόραση, το PlayStation, το Xbox, ο υπολογιστής, το laptop, οποιαδήποτε άλλη συσκευή, και ταυτόχρονα, επειδή αυτό είναι και πιο μεγάλο, όπως μπορεί να δεις σε σχέση με αυτό εδώ πέρα, αυτό έχει και router WiFi. Αυτά λοιπόν ήταν τα D-LAN 1200+, τα ταχύτερα που είχε βγάλει μέχρι σήμερα η Devolo. Έρχονται με τα Magic 2, που είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, η ίδια τεχνολογία, δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παίρνεις τη μία τέτοια συσκευή, τη βάζεις δίπλα στο router, παίρνεις την άλλη τέτοια συσκευή, τη βάζεις στο άλλο router, και αυτό εδώ πέρα το κουτάκι πάνω έχει μία απλή εδώ και δύο με WiFi και δύο LAN πάνω. Εντάξει, οπότε πας και βάζεις αυτήν εδώ πέρα δίπλα στο router και έχεις δύο ακόμα, αυτές εδώ, να πας να τις βάλεις οπουδήποτε αλλού μέσα στο σπίτι. Εντάξει, τα παίρνεις αυτά, τα βάζεις, επικοινωνούν μεταξύ τους και έχεις δικτύωση ουσιαστικά στο σπίτι. Η μεγάλη, πρώτη μεγάλη διαφορά, έτσι,
Τα Devil Magic 2, η σειρά 2, αυτό το παγιωτάκι που θα κερδίσετε εσείς, φτάνει η δικτύωση μέσα στο σπίτι που φτάνει τα 2400 Mbps. Τα γράφει εδώ πέρα όλα τα χαρακτηριστικά, άμα δεις ποια είναι τα προϊόντα που υπάρχουν. 2400. Αυτό είναι ιδανικές συνθήκες, τέλειες συνθήκες, είναι σχεδόν αδύνατο να το φτάσεις, αλλά οι δοκιμές μου δείξανε ότι σε σχέση με τα Dylan 1200, βάζοντας τα αντικαθιστώντας αυτά, τα παλιά, με τα καινούρια, στις ίδιες μπρίζες, έχεις αύξηση της κανονικής ταχύτητας που φτάνει στο, όταν οι συνθήκες είναι καλές, οι καλωδίες είναι καλή και οι μπρίζες είναι κοντά μέσα στο σπίτι, μπορεί να φτάσει 30-40%, δηλαδή από εκεί πέρα που πριν έπιανα 600-700 Mbps με όριο τα 1200, μετά έφτασα τα 900-1100 με όριο τα 2400. Εντάξει, το 2400 μπορεί να χρειάζεται τέλεια καλωδίωση. Όμως, αυτό που παρατήρησα εγώ και αυτό που έκανε τη μεγάλη διαφορά είναι ότι σε δύσκολες συνθήκες, για παράδειγμα εγώ εδώ πέρα που είναι το γραφείο μου, έτσι, σε σχέση με το modem που είναι πολύ μακριά από εδώ μέσα και ακολουθεί πολλά μέτρα καλωδίωσης, έτσι, πριν όταν είχα τα Dylan 1200, οι ταχύτητες που έπιανα ήταν της τάξης maximum των 30-35 Mbit, έτσι, γιατί μιλάμε πολύ μεγάλη απόσταση. 30-35 Mbit. Είναι χαμηλή. Ωραία. Η πραγματική, γιατί η φαινομενική φαινόταν ότι είναι γύρω στα 70-75, αλλά η πραγματική ταχύτητα ίντερνετ που είχα ήταν 30-35 Mbit σε σχέση με τα 100 που είναι το όριο, ας πούμε, που έχω στη γραμμή μου. Έτσι. Βάζοντας, το ανοίγω κιόλας εδώ πέρα, βάζοντας τα καινούρια Magic LAN, αυτά εδώ πέρα, τα Magic 2, έτσι, που όπως βλέπεις το Magic το μικρό είναι ίδιο, δεν έχει διαφορά, με το προηγούμενο. Ίδιο μέγεθος, ίδιο από πίσω, ίδια είναι. Έτσι, μόνο υπάρχει, γράφει εδώ κάτω Magic LAN. Λοιπόν, βάζοντας τα καινούρια, τα Magic LAN, πάνω στα ίδια ακριβώς σημεία, η ταχύτητα έφτασε, η πραγματική δηλαδή, η θεωρητική έφτασε 300-250 με 300 Mbit. Η πραγματική, η θεωρητική, που φαίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα της Devolo, το CopKit, το οποίο βλέπετε στις screenshot από τα μετρήσεις που έκανα, η πραγματική έφτασε στα 85, το οποίο ουσιαστικά 85-90-80 εκεί, έτσι, 80-90 παίζει η πραγματική, το οποίο σημαίνει ότι μου υπερδιπλασίασε την πραγματική ταχύτητα, την πραγματική ταχύτητα σύνδεσης σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όταν μιλάμε για σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών ρολογιών της ΔΕΗ, γιατί αυτά εδώ πέρα, αυτές οι συσκευές, πρέπει να είναι στην ίδια φάση ρεύματος. Στα σπίτια που έχουν μοναφασικό ρεύμα, ένα σπίτι που έχει μοναφασικό ρεύμα, δεν έχει πρόβλημα. Ένα σπίτι που έχει τραφασικό ρεύμα, ένα κομμάτι του σπιτιού μπορεί να παίρνει από μία φάση, κάποια κομμάτι του σπιτιού μπορεί να παίρνει από δεύτερη φάση, και αυτό όταν είναι διαφορετικές φάσεις, ουσιαστικά δεν ευνοεί τη χρήση των home plug. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ παίζω ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές φάσεις, έτσι όπως σας λέω εδώ πέρα, εδώ στο γραφείο, σε σχέση με εκεί πέρα που είναι το router, οι πιο δύσκολες συνθήκες μπορεί να υπάρχουν. Πριν είχα 35, maximum 40, αλλά όχι σταθερά, συνήθως 25 με 30 Mbit ίντερνετ. Και τώρα έχω 80 με 90, το οποίο σημαίνει ότι η Devolo κατάφερε πραγματικά να μου διπλασιάσει με τα Magic 2 την ταχύτητα του ίντερνετ και της δικτύωσης στο σπίτι. Μέσα στο ίδιο το σπίτι, όπου έχουμε ουσιαστικά στην πραγματικότητα μικρές αποστάσεις μέσα στο ίδιο το διαμέρισμα, είχαμε αύξηση 30-40% σε σχέση με πριν, η οποία και αυτή είναι πολύ χρήσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί, okay, ρε παιδί μου, αύξηση ταχύτητας είναι, την παίρνεις. Τώρα, τι έχω άλλο έχουμε εδώ πέρα. Βασικά ένα βασικό μειονέκτημα, αλλά όπως έγραψα και στο review που έγινε για το Eternity, αν δεν σπάσεις αυγά δεν κάνεις ομελέτα. Για να μπορέσει η Devolo να αυξήσει την ταχύτητα, αυτό που έγινε ήταν να μην είναι συμβατά αυτά, τα καινούργια, τα Magic και Magic 2, με τα D-LAN. Δηλαδή, αν έχετε ήδη στο σπίτι κάποια D-LAN ή από άλλη μάρκα, παραδοσιακά home plug, δουλεύουν παράλληλα, αλλά όχι μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις αυτά και να μεγαλώσεις, να βάλεις καινούργιες μπρίζες μέσα στο σπίτι για να μεγαλώσεις την ενσύρματη δικτύωση του σπιτιού. Πρέπει να τα αντικαταστήσεις όλα ή, άμα βάλεις τα καινούργια, ουσιαστικά δουλεύουν παράλληλα, σαν δύο διαφορετικά δίκτυα, αν και οι δοκιμές μου δείξαν, όταν έχεις
στις ίδιες μπρίζες. Όχι στις ίδιες, μέσα στο σπίτι, μπρίζες. Dylan. Και Magic 2. Πέφτουν οι ταχύτητες και των δύο δικτύων. Εντάξει, οπότε καλό είναι να έχεις μία, ένα είδος, είτε τα Dylan, είτε να αντικαταστήσεις με τα Magic 2. Υπάρχει και η σειρά Magic 1, η οποία ουσιαστικά η διαφορά είναι ότι είναι μέχρι 1200. Νομίζω το γράφει και εδώ πέρα που σας το έδειξα πριν. Ναι, Magic 1 είναι μέχρι 1200. Και υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην τη μέγιστη απόσταση. Δηλαδή τα Magic 2 είναι στα 500 μέτρα, τα Magic 1 φτάνουν στα 400 μέτρα, γι' αυτό προτείνω τα Magic 2. Εντάξει, ακριβό πακετάκι βέβαια, αυτό έχει πάνω από 300 ευρώ. Οπότε δεν είναι για... Άμα έχεις σοβαρό πρόβλημα όμως μπορεί να το λύσεις πολύ εύκολα όπως έχω κάνει εγώ στην περίπτωσή μου. Τώρα, κάτι άλλο που υπάρχει στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, έτσι, αυτά εδώ πέρα που σας έδειξα τα δύο, δεν το ανοίγω αυτό εδώ κυρίως, γιατί κάποιος θα το πάρει. Στο τέλος του βίντεο θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε. Λοιπόν, αυτά τα δύο έχουν ενσωματωμένο Wi-Fi router AC μέχρι 1200 Mbit. Ουσιαστικά μπορείς να πάει να τα βάλεις μέσα στο σπίτι, αυτά τα δύο εδώ, στις δύο άκρες του σπιτιού, στη μία άκρη και στην άλλη άκρη, στο κέντρο αν είναι το router, και να έχεις δίκτυο Wi-Fi ουσιαστικά σε όλο το σπίτι και να μην εξαρτάσαι από το ίντερνετ που έχει, από το δίκτυο το Wi-Fi του router σου, το οποίο μπορεί να μην πιάνει στα άκρα του σπιτιού, στα μπαλκόνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτά τα δύο ουσιαστικά το επεκτείνουν και έχει πάρα πολλά χρήσιμες λειτουργίες μέσα, έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες μέσα το software που έχει, ούτως ώστε να υπάρχει έξυπνη μεταφορά από δίκτυο σε δίκτυο. Πηγαίνεις με το κινητό σου, έτσι, και μεταφέρεις από το σπίτι. Πας με το κινητό σου και μεταφέρεις από το σπίτι. Το κινητό συνήθως πηγαίνει και κρατάει, κλειδώνει σε ένα Wi-Fi και μένει εκεί πέρα. Εσύ μπορεί να, να έχουν το ίδιο όνομα όλες αυτές τις συσκευές, έτσι, να έχει φτιάξει το σπίτι μου, όνομα δικτύου στο router σου και στα δύο Wi-Fi, το οποίο μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού να πάρουν το όνομα του δικτύου που υπάρχει στο σπίτι. Έτσι. Αυτό μπορεί να κλειδώσει στο Magic 2 με Wi-Fi στη μία άκρη του σπιτιού και όσο απομακρύνεις εσύ, να παραμένει κλειδωμένο εκεί πέρα το τηλέφωνο συνδεμένο σε αυτό και να πέφτει η ταχύτητα που έχεις. Είναι αρκετά έξυπνα αυτά εδώ πέρα, ούτως ώστε όταν βλέπουν ότι μια συσκευή απομακρύνεται και χάνει την ισχύ το Wi-Fi σήμα, σε πετάει έξω, το πετάει έξω και αυτό πάει και συνδέεται αυτόματα, χωρίς να πας εσύ να κάνεις εσύ κάτι, στο επόμενο που είναι πιο κοντά, δηλαδή στο δεύτερο Wi-Fi. Έτσι που έχει φτιάξει με το Magic 2. Εγώ έτσι κάνω εδώ πέρα. Εδώ που είναι το γραφείο, έχω το Magic Wi-Fi δίκτυό μου συνδεμένο εδώ στο κινητό μου. Και με το που θα πάω, ας πούμε, στο σπίτι, που εδώ το δίκτυο θα είναι αδύναμο, θα πιάνει μεν, αλλά αδύναμα, με πετάει έξω το Wi-Fi, το Devolo Magic 2 Wi-Fi. Και συνδέεται το κινητό αυτόματα στο επόμενο Devolo Magic 2 Wi-Fi που είναι στο σπίτι και έχει πιο ισχυρό σήμα. Αναλυτικότερο review, άμα θέλετε, και με όλες τις μετρήσεις και τα σχετικά που έκανα, αν και σας τα είπα, μπορείτε να διαβάσετε το intent.gr. Έτσι, τώρα, ο διαγωνισμός μας, η Devolo μας έδωσε αυτό το κουτάκι, η Devolo, το Magic 2 Wi-Fi Multiroom Kit, το οποίο είναι έτοιμο για ουσιαστικά να δικτυώσει ένα ολόκληρο σπίτι, να βάλεις το απλό δίπλα στο router όπως σας είπα και τα άλλα δύο σε δύο απομακρυσμένες γωνίες και να έχεις Wi-Fi από αυτά τα δύο και ταυτόχρονα και δύο θύρες LAN στο καθένα για να συνδέσεις όποια συσκευή θέλεις εκεί δίπλα ανσύρματα. Εγώ πώς τα έχω συνδεδεμένα στο σπίτι, έχω ένα τέτοιο στο LAN δίπλα στο router βασικά και έχω βάλει μια τέτοια συσκευή όπως είναι αυτή εδώ ακριβώς δίπλα στην τηλεόραση όπου ουσιαστικά συνδέω με καλώδια το PlayStation για να έχω σύρματη σύνδεση με το PlayStation εκεί πέρα για καλύτερα και την τηλεόραση γιατί θέλω να έχω πρόσβαση στο κεντρικό, σε ένα κεντρικό σκληρό δίσκο που είναι πάνω στο router, οπότε να συνδέονται όλα αυτά όσο ταχύτερα γίνεται και ασύρματα όλες οι άλλες συσκευές που έχω στο σπίτι, tablet, κινητά και τέτοια. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε αυτό το κουτάκι, αυτό το kit από την Devolo, το οποίο εγώ πρέπει να ευχαριστώ την Devolo που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το διαγωνισμό. Είναι δύο scale ο διαγωνισμός, υπάρχει ένα κομμάτι στο Internity, στο site του Internity, στην περιγραφή από κάτω μπορείτε να δείτε τι πρέπει να πάτε και πού πρέπει να πάτε και τι πρέπει να κάνετε. Εδώ από εμάς, το κανάλι μας, στο YouTube, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μας αφήσετε ένα σχόλιο ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο, ένα σχολιάκι, είτε
για τις ευχές σας που σας είπα στην αρχή για την μπεμπούλα που ήρθε στο σπίτι μας, είτε κάτι που έχει να κάνει με τον Devil Magic 2 και πόσο θα το χρειαζόσασταν και αν θα το χρειαζόσασταν, ή μπορεί να είναι και ερώτηση, έτσι, απορία. Καθίσουμε να την απαντήσουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα είναι. Καλή εβδομάδα, καλές γιορτές να έχουμε τώρα που έρχονται. Ο Καρέτσος επιστρέφει, νισταγμένος λίγο, εντάξει νύχτια, αλλά χαρούμενος πολύ. Και ελπίζω πλέον τώρα να πάνε όλα καλά και στο κανάλι και να μην έχουμε πάλι διακοπές όσον αφορά τα βίντεο που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Χαιρετώ τα παιδιά. Α, δεν σας έδειξα. Εδώ είναι και τα λεντάκια που σας έλεγα που έβαλα. Ναι, άντε γεια.